Αλλά τα κόλπα. Πού πας, παιδί μου, εσύ μόνη σου? Όχι, έρχομαι, αλλά κάτσε εδώ. Δεν μπορώ, αλήθεια. Σε παρακαλώ, έλα εδώ. Δεν γίνεται να φεύγεις. Αλεξάνδρα, σε τι παρακαλώ. Τι το κάναμε εδώ, πάτε εσύ καλά. Μπορώ, θέλω λίγο αέρα. Μπορώ. Όχι, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Τι έπαθες? Τίποτα. Στεναχωρέθηκε. Ναι. Έλα, κάτσε. Έλα να το λύσουμε. Κάτσε. Λίγο, 2 λεπτά. Δεν ήταν τόσο σοβαρό όσο νομίζει. Κάτσε λίγο. Όχι, 2 λεπτά. Μόνο 2 λεπτά σα παρακαλώ. Μπορώ να μιλήσω ένα λεπτό, παρακαλώ. Όλο είναι αυτό το παιχνίδι μέσα στο σπίτι. Εγώ τα άρεσε τα κλάματα. Αν να φεύγει ο καθένα κάθε στιγμή. Απλά δεν δε μπορώ να διχειριστώ τα συναισθήματά μου όταν υπάρχει κόσμο. Αλλά πρέπει να σου δώσω κάρτα, δεν θέλω. Κάτσε. Οκ, οκ, οκ. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Περίμενε. Τι σε στεναχώρησε? Δεν θέλω να το συζητήσω τώρα, αλήθεια, γιατί θα με πιάσουν τα κλάματα και δεν θέλω. Σε λίγο που θα είμαι λίγο καλύτερα θα σας πω. Πάντως δημιουργήθηκε μια ένταση που δεν είναι τόσο βαριά. Απλά το είδες και εσύ νομίζω, έτσι. Ναι, αλλά το βρήκα και φυσιολογικό. Okay, και από τη μεριά σου το βρήκα φυσιολογικό να θες να καλέσεις τα γονεία να τον γνωρίσεις. Τώρα μην το θυματοποιούμε, γιατί είναι άδικο αυτό. Έχει αρχίσει λίγο, με εκνεύρισε η Άννα και θυματοποιείται χωρίς να έχει γίνει τίποτα σοβαρό. Σταμάτα, μιλάω. Εντάξει, απλά δεν χρειάζεται αυτό τώρα. Είναι ήδη η κατάσταση πολύ. Ωραία, μίλα εσύ τότε. Όχι, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Απλά συγγνώμη, με το μέρος σου δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνει παραπάνω η κατάσταση αυτή. Αν με ρωτάει για να χρειάζεται. Άμα χρειάζεται, να μην απαντάω. Της τι είπες, Παναγιώτη? Δεν υπάρχει λόγος τώρα να γίνει όλο αυτό. Ακριβώς. Απλά μην θυματοποιούμαστε, γιατί είμαστε σε ένα σπίτι 7 άνθρωποι. Και μπορεί ο καθένας να